Έχουμε δίπλα μας και τον προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ, ο Χρυσόφορος Λιμαγιώτης. Κόουτς, συγχαρητήρια. Δεν αγωνθήκατε. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι για αυτούς που το βλέπουν απ' έξω. Σίγουρα για μας όπως ήταν η κατάληξη. Πραγματικά παιχνίδι τελικούς. Δύο σπουδαίες ομάδες, τα έδωσαν όλα. Νομίζω λίγο ο πιο τυχερός στο τέλος, γιατί όταν πάει σε ένα σουτ χρειάζεται για την τύχη. Κατάφερε και πήρε την νίκη. Ευτυχώς είμαστε εμείς. Ήσασταν πίσω στα rebound. Είχε κεραυνός, κάνετε πολλά φάουλ, είχε κεραυνός πολλές βολές. Χάσατε παίκτες με φάουλ. Μείνατε με 10 πόντους σχεδόν 3 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά το γυρίσατε. Τι ήταν αυτό που βοήθησε για να γίνει αυτή η ανατροπή? Είχαμε να διαχειριστούμε πάρα πολλές δυσκολίες, ειδικά με τα φάουλ των δύο ψηλών μας που είναι και η δύναμη μας στο rebound και στην άμυνα. Ο ένας και με 5, ο άλλος έπαιζε όλο το παιχνίδι με 4. Νομίζω ότι η θέληση όλων των παιδιών, το ότι μπήκαν μέσα να βοηθήσουν στα rebound, το ότι τα τελευταία λεπτά παρά το ότι ήμασταν 10 κάτω, ήμασταν αποφασιστικοί, θεωρούσαμε ότι ήταν το παιχνίδι 2-3 κατοχές. Καταφέραμε, είχαμε ένα-δυο καλά στο πίσω, ελέγξαμε τα rebound. Και νομίζω η προσωπικότητα των παιχτών μπροστά και καλές αποφάσεις μας έδωσαν την νίκη. Το Κιμπράουν έβαλε τον νικητήριο καλάθι. Ήταν το πλάνο σας αυτό ή ήταν κάτι που βγήκε στην πορεία? Όχι, αυτό ήταν το πλάνο. Νομίζω σήμερα ήταν καλοί όλοι οι χειριστές της ομάδας που πήραν αποφάσεις. Αλλά ναι, η επιλογή ήταν ο του Κιμπράουν να παίξει τελευταία επίθεση ένα-ένα και να διαβάσει τις βοήθειες ή αν μπορούσε να πάει μέχρι το τέλος. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.